Έντονο προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα της Ηλίας έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον αμαία εκπαιδευτικό που πήγε σε σχολείο του Πύργου προκειμένου να μιλήσει στους μαθητές για την Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με αναπηρία και δεν είχε την πρέπουσα αντιμετώπιση από τη διεύθυνση του σχολείου. Γιορτάζοντας την ημέρα των ατόμων με αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου, όπως και εσείς προείπατε, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών, στη κατηδία συνάντηση που είχε το στέλεχος αυτό εκπαίδευσης με τον συνάδελφό μας που έχει ένα πρόβλημα αναπηρίας, του ζήτησε να καλύψει το χέρι του που είχε το άκρο του, τέλος πάντων, που είχε την αναπηρία, το οποίο έχει την αναπηρία, προκειμένου να μην σοκαριστούν τα παιδιά. Σε αυτό το γεγονός λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί, γιατί η σιωπή είναι στην ενοχή, αυτό πιστεύουμε. Είναι αδιανόητο και δεν μας τιμά εμάς όλους τους εκπαιδευτικούς να αναπαράγουμε αναχρονιστικά και ρατσιστικά στερεότυπα. Όταν μιλάμε στους μαθητές μας για τη συμπερίληψη, όταν μιλάμε στους μαθητές μας για την έννοια του σεβασμού, για αρχές και αξίες που θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να έχουν ίσα δικαιώματα, έτσι. Όλοι ανεξαρτήτως καταδίκασαν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά της διεύθυνσης απέναντι σε έναν εκπαιδευτικό με αναπηρία και μάλιστα αναμένονται περαιτέρω αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς συλλόγους. Καταδικάζουμε κάθε περιστατικό ρατσιστικής αντιμετώπισης από όπου και αν προέρχεται. Και αρνούμαστε, το λέμε ομόφωνα, να αντιμετωπίζονται με επιοικία περιστατικά που θίγουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα οποιοδήποτε ανθρώπου. Και γι' αυτό το λόγο απαιτούμε από τη διοίκηση να διερευνήσει σε βάθος αυτό το γεγονός, το περιστατικό αυτό, ατυχές περιστατικό να το πούμε. Πάντως είναι ένα πραγματικό γεγονός, περιστατικό, και να μην αντιπαρέλθει τις ευθύνες που υπάρχουν. Σαν εκπαιδευτικοί που υπηρετούμε σε δημόσιο σχολείο, τα άτομα με αναπηρία χαίρουν αποδοχής, χαίρουν εκτίμησης, χαίρουν σεβασμό. Σε καθημερινή βάση εμείς εκπαιδεύουμε, υποστηρίζουμε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία. Και παράλληλα προσπαθούμε να εμφυσίσουμε σε όλους ανεξαιρέτως μαθητές μας από τον νηπιαγωγείο, προσέξτε τι έχω να σας πω, από τον νηπιαγωγείο μέχρι και τις ηλικιακές τάξεις, αρχές, αξίες που διακονούν το αξίωμα του ανθρώπου. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι εκπαιδευτικοί, αυτοί που διδάσκουμε τους μαθητές μας την ισότητα, την ανεκτικότητα, τον σεβασμό, έτσι, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας.